καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Material Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Material Sportivo, η εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Ως ο σταθμός που εκπέμπει από τη γενέτειρα περιοχή των Ολυμπιακών Αγώνων, το οτιδήποτε αφορά το Ολυμπιακό κίνημα, την ιστορία του και τους ανθρώπους του, μας αφορά. Σήμερα λοιπόν, φιλοξενούμε στο στούντιο του Ιόνιον FM έναν από τους πιο παθιασμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει αναφορικά με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, τον εκπαιδευτικό, καθότι καθηγητής φυσικής αγωγής, εξαίρετο μουσικό, δεινός κιθαρίστας, οφείλω να σημειώσω, συγγραφέα και ιστορικό ερευνητή των Ολυμπιακών Αγώνων, τον κύριο Αντώνη Νάτσιο. Κύριε Νάτσια, καταρχάς θέλω να σας καλωσορίσω στο στούντιο του Ιόνιον FM και να δηλώσω ότι χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από πολύ καιρό. Γεια σας, κύριε Σταθόπουλε. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Η πρώτη μας φορά που συνεργαστήκαμε τελικά απέδωσε περίφημος καρπούς. Βεβαίως, ήταν αξέχαστη. Ήταν αξέχαστη. Νομίζω ότι μπορούμε να το επαναλάβουμε. Πολύ χαρά. Σε διάφορους τόπους, όπου το αποφασίσουμε και όπου οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να έρθουν κοντά με Ολυμπιακές αξίες. Mm-hmm. Μπορούμε ίσως, γιατί η πρώτη μας επαφή ήταν περίφημη. Όμως χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για τη σημερινή επαφή, που όχι μόνο έρχομαι σε επαφή μαζί σας, αλλά και στους ανθρώπους και με τους ανθρώπους που κατοικούν στη Μέκα του Ολυμπισμού, στην περιοχή που παρήγαγε τις Ολυμπιακές αξίες, την Ολυμπιακή ιδέα που δεν έσβησαν ποτέ, που τις έχουμε σήμερα τόσο πολύ ανάγκη. Πολύ ωραία τα λέτε. Αξίζει να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Αντώνης ο Νάτσιος είναι από τους ανθρώπους που θα πάρει το αεροπλάνο για να πάει στην άλλη άκρη της χώρας, μόνο και μόνο για να αγοράσει κάποιο βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν έχει στη συλλογή του και κατόπιν να γυρίσει στη βάση του. Όλη αυτή η επί 25ετία ιστορική του έρευνα παράγει σήμερα το βιβλίο με τον τίτλο Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα ως σήμερα, που φέρει την υπογραφή του Αντώνη Νάτσιου και προσχέδιο του οποίου έχω στα χέρια μου. Κύριε Νάτσια, καταρχάς δηλώνω εντυπωσιασμένος για το βάθος της ιστορικής έρευνας που έχετε κάνει και να σημειώσω για ιστορικά σημεία που ομολογουμένως δεν τα γνώριζα, όπως για παράδειγμα για την πρόθεση του Δήμου Λετρίνων το 1838, όπως διάβασα, να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες στο Δήμο Λετρίνων Ηλίας, που σήμερα υπάγεται στο Δήμο Πύργου, και άλλα πολλά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε πρώτα με το εξής. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε τόσο στενά με τα θέματα που αφορούν την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων? Είμαι στην εκπαίδευση, ήμουν ή μάλλον είμαι. Είστε. Γιατί θα θεωρούμε συνταξιούχος από 31 Αυγούστου και μετά. Mm-hmm. Είμαι στην εκπαίδευση λοιπόν από το 1984. Μάλιστα. 39 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια που μπήκα στην εκπαίδευση θεωρώ ότι δεν γνώριζα τίποτα σχεδόν. Λίγα πράγματα από το πανεπιστήμιο, αλλά όταν φεύγεις σου μένουν πολύ λιγότερα. Σωστά. Για να μπεις καλά στα πράγματα πρέπει να ξαναμπείς στα βιβλία μέσα και να μην σηκωθείς ποτέ. Λοιπόν, δεν είχα αυτές τις προθέσεις στην αρχή. Ναι. Όμως κάποια στιγμή με τα παιδιά του σχολείου έβρεχε και η αυλή του σχολείου δεν ήταν κατάλληλη για γυμναστική και για δραστηριότητες τέτοιες και τους έβαλα στην τάξη, ναι, μέσα. Και εκεί κατάλαβα, ήθελα να τους πω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί κατάλαβα την ανάγκη μου και τις ελλείψεις μου σε σχέση με την ιστορία. Ναι. Τελείωσα εκείνη την ώρα. Θα πω τη λέξη, Πελοποννήσια είναι η λέξη. Τσάτρα-πάτρα. Την τσάτρα-πάτρα, οκ. Την τελείωσα εκείνη την ώρα. Αλλά σας έμεινε ένα feeling, όπως λέμε και στα χωριά μας. Ένα feeling έτσι δυσάρεστο που δεν τους είχατε πει πολλά όσα θα θέλατε, ίσως. Την άλλη μέρα. Ήταν Παρασκευή εκείνη η μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί, Σάββατο, 6 ώρα σηκώθηκα και πήγα στην Αθήνα. Μάλιστα. Και άρχισα να ψάχνω όλα τα βιβλιοπωλεία. Μιλάμε για το 84. Για να βρω βιβλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm. Μπορεί να πέρασα 30, 40, 50 βιβλιοπωλεία, δεν σταμάτησα καθόλου. Ήμουνα 9 ώρα το πρωί στην Αθήνα. Μέχρι τις 2 δεν βρήκα βιβλία. Έφυγα απογοητευμένος. Μάλιστα. Τότε δεν υπήρχε και πρόθεση για να διοργανωθούν Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, να υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα γενικότερο. Οπότε βρέθηκα εκεί άπραγος και ξαναγύρισα πίσω. Στα
λίγα χιλιόμετρα της επιστροφής μου, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτό που έλειπε θα το κάνω εγώ, θα το φτιάξω εγώ. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και άρχισα να ψάχνω και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, οι οποίοι με βοήθησαν πολύ, και από την Αρχαία Ολυμπία, από την βιβλιοθήκη, και σε άλλα σημεία όπου μπορούσα να αντλήσω υλικό. Το υλικό τότε ήταν λίγο, ήταν δυσέβρετο. Όμως νομίζω ότι τα κατάφερα. Να σημειώσουμε ότι ξεκινήσατε από το νομό Κορινθίας, όπου ζείτε και εργάζεστε, για να έρθετε στην Αθήνα να κάνετε όλη αυτή την έρευνα. Και την περίοδο, όπως είπατε, τη δεκαετία του 80, όπου δεν είχαμε και ιδιαίτερα καλούς δρόμους, όπου δεν είχαμε το ίντερνετ. Δηλαδή, σας δημιουργήθηκε μια πολύ έντονη επιθυμία, με αφορμή το γεγονός ότι δεν αισθανθήκατε παρκείς να μεταδώσετε γνώσεις στα παιδιά περί των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν με ένιωξε καθόλου αυτό. Ναι. Ξεκίνησα. Όταν έχει το πάθος, ναι, είναι κινητήριος δύναμη, ναι, το πάθος. Τέλος. Λοιπόν, ξέρετε, για αυτή η αφήγησή σας μου θυμίζει την περίπτωση του Dr. James Naismith, έναν συνάδελφό σας εκπαιδευτικό, γυμναστής κι αυτός, που εργαζόταν σε κολέγιο της Μασαχουσέτης. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες μιας ημέρας του 1891 τον ανάγκασε να βάλει και εκείνος τους μαθητές του εντός του κτηρίου και ουσιαστικά εμπνεύστηκε το άθλημα του μπάσκετ. Οπότε θα έλεγα ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες ίσως να αποτελούν για εσάς τους γυμναστές πηγή έμπνευσης. Οπότε, πείτε μας καταρχάς, πότε εκδίδεται το βιβλίο σας Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα και πόσο διάστημα, πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε για να το ολοκληρώσετε. Να συνεχίσω λίγο για τον συναδελφό μου τον Σμιθ. Ναι. Με μία ανάποδη καρέκλα. Με μία ανάποδη καρέκλα. Πολύ σωστά. Ήταν το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Πάντως είναι φανταστικό πάντως και η ιστορία βεβαίως του μεγάλου James Naismith, αλλά το 1891 και έναν αιώνα αργότερα η δικιά σας. Έχουν κοινό παρονομαστεί ότι είχαν κακές καιρικές συνθήκες, βάλετε τα παιδιά μέσα και εκεί ουσιαστικά σας δημιουργήθηκε ένα πάθος. Είναι φοβερό. Πάμε τώρα στο βιβλίο σας. Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε για να το ολοκληρώσετε και πότε εκδίδεται? Ναι, θα ξεκινήσω από το πρώτο. Ναι. Ξεπέρασα τα 25 χρόνια. 25 χρόνια. Έρευνες. Ξεπέρασα τα 25 χρόνια. Όμως, σήμερα θέλω να πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό έχει ένα ιστορικό εύρος τεράστιο. Ξεκινάει από την γένεση των Ολυμπιακών Αγώνων και φτάνει μέχρι το προπέρσινο καλοκαίρι του Τόκιο του 2000. Ωραία, μου δίνετε ωραία πάσα. Πείτε μας τις βασικές ενότητες που θα βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο σας, κύριε Νάτση. Στο βιβλίο αυτό καταρχάς θα βρει τη γένεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Στη συνέχεια θα βρει τους Ολυμπιακούς μύθους, όλους τους Ολυμπιακούς μύθους που γεννήθηκαν, μέσα από τους οποίους γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Θα βρει τα αρχαία Ολυμπιακά αγωνίσματα. Θα βρει κατάλογο των αρχαίων Ολυμπιονικών. Θα βρει στοιχεία για την αναβίωση των αγώνων, ένα τεράστιο θέμα. Θα βρει στοιχεία για την Ολυμπιακή Φλόγα. Θα βρει όλη την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και θα βρει όλα τα αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων, όλων των Ολυμπιάδων και μάλιστα σε δύο γλώσσες, και αγγλικά και ελληνικά. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει εν μία εγκυκλοπαίδεια, ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, για σπουδαστές, για φοιτητές, για μαθητές, για ευρύ κοινό, για τους αθλητές τους ίδιους, τους Ολυμπιονίκες. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε διαβάζοντάς το ή καλύτερα να πω μελετώντας το. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και θα χρειαζόντουσαν τουλάχιστον τρεις εκπομπές μαζί για να το κάνουμε αυτό. Οπότε θα εστιάσω σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, ραδιοφωνική συνάντηση, σε εκείνα τα σημεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ για τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε, ειδικά από τη στιγμή που οι αγώνες του χρόνου στο Παρίσι πλησιάζουν. Ξεκινάμε λοιπόν από την γένεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Γνωρίζουμε από μικρά παιδιά τη μυθολογική εκδοχή της γένεσης των Ολυμπιακών Αγώνων και ίσως, κύριε Νάτσε, να πω ότι είναι η εκδοχή που οι περισσότεροι γνωρίζουν ή θυμούνται. Θυμίζω πολύ γρήγορα, στον πέμπτο άθλο
στον πέμπτο άθλο του, ο μυθικός Ηρακλής κλήθηκε να καθαρίσει τους στάβλους του βασιλιά της Ήλιδας Αυγία σε μία μόνο μέρα. Ο βασιλιάς Αυγίας του υποσχέθηκε, εφόσον το κατάφερνε, την κόρη του ως νύφη για ανταμοιβή και το 1/3 του βασιλείου του. Ο Ηρακλής εξέτρεψε τους ποταμούς Ποινιό και Αλφιό στους στάβλους, οι οποίοι καθάρισαν αμέσως. Ο Αυγίας όμως δεν αποδέχτηκε το επίτευγμα, καθότι το θεώρησε ανέτοιμο. Ο Ηρακλής θύμωσε, συγκέντρωσε στρατό, νίκησε σε πόλεμο που έκανε με τον βασιλιά της Ήλιδας τον Αυγία, τον νίκησε και εκεί που τελούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το τοπόσημο της Ολυμπίας, ουσιαστικά διοργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες αφιερωμένους στον πατέρα του, το Δία, που τον βοήθησε να κερδίσει τον πόλεμο. Λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. Οι περισσότεροι τα θυμούνται είτε από το σχολείο είτε αργότερα. Έχουν γίνει και αρκετές θεατρικές παραστάσεις που πραγματεύονται το εν λόγω θέμα. Κύριε Νάτση, όλοι ξέρουμε την αρχαία Ολυμπία ως τον τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, όμως είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν ότι η πόλη που τους διοργάνωνε ήταν η Ήλιδα. Σήμερα η αρχαία Ήλιδα, να σημειώσουμε, βρίσκεται στο Δήμο Αμαλιάδας Ηλίας. Τι λέτε? Είναι αλήθεια και οι μύθοι, και όπως τα είπατε είναι. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Μιλάμε για τον Πέλοπα και την Υποδάμια. Μιλάμε για τον άλλο Ηρακλή, τον ιδέο δάκτυλο Ηρακλή. Με τα 5 αδέρφια, πόσα ήταν. Με τους άλλους 4 αδερφούς του, οι οποίοι ήρθαν από την Κρήτη. Γιατί εκεί κάποια στιγμή εκρύφτηκε ο Δίας για να μην τον φάει ο πατέρας του, ο Κρόνος. Η μάνα του έβαλε τα χέρια μέσα στη γη. Από το ένα χέρι βγήκαν οι 5 μάγισσες, 5 γυναίκες. Από το άλλο βγήκαν οι ιδέοι δάκτυλοι, οι οποίοι είναι αυτοί που φύλαγαν μέσα στο ιδέον άντρο τον Δία, και μάλιστα χτυπούσαν ασπίδες για να μην ακούγεται το κλάμα του. Και τον έθρεψε και η Αμάλθεια, μια κατσίκα εκεί, την προβιά της οποίας την πήρε ο Δίας μετά και ήταν η αιγίδα του. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μύθοι είναι πανέμορφοι και δεν χρειάζεται να τους καταργήσουμε. Πάντως, κοινό σημείο αναφοράς είναι ότι η αρχαία Ήλιδα ήταν εκείνη που διοργάνωνε τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια αυτό κατά 95%. Α, εδώ σας θέλω. Το 5% θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε. Οι αρχικοί διοργανωτές των αγώνων ήταν οι Πισάτες. Μάλιστα, για πείτε μας. Η Πίσα ήταν μια περιοχή, ας πούμε, 6 χιλιόμετρα από την σημερινή Ολυμπία. 6 στάδια, μάλλον 1200 μέτρα ανατολικά της σημερινής Ολυμπίας. Εκεί ήταν η Πίσα. Αυτά συνέβαιναν μέχρι περίπου το 1200. Ναι. Οι Πισάτες λοιπόν συνέχιζαν να διοργανώνουν τις αγώνες. Όμως περίπου το 1200, με την κάθοδο των Δωριαίων, έρχονται λοιπόν οι Δωριείς προς τα κάτω και ήταν πιο τραχείς, πιο δυνατή. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν πλέον την υπόθεση, όλη την υπόθεση της περιοχής στα χέρια τους, έτσι. Η περιοχή τους, η Ήλιδα πλέον γίνεται το αφεντικό της περιοχής και αρχίζουν να διοργανώνουν αυτοί τους αγώνες. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει μετά το 1200 για την κάθοδο των Δωριαίων. Οι Πισάτες βέβαια ποτέ δεν το δέχτηκαν αυτό, γιατί και η περιοχή τους ήταν, και πατρογονικά αυτοί είχαν φτιάξει τους αγώνες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πάλεψαν 2-3 φορές, έγιναν μάχες και μέσα εκεί στην περιοχή. Για τη διεκδίκηση της πατρότητας. Βεβαίως, των αγώνων. Γιατί εκτός την πατρότητα, όπως ξέρετε, σε όλα τα ιερά της Ελλάδος και στους Δελφούς και παντού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που ήταν ένα κομμάτι του όλου ιερού, οι αγώνες ήταν κομμάτι της λειτουργίας του ιερού. Οι ιεροφάντες θέλησαν μέσα από τους αγώνες να δώσουν στο λαό πιο εκλαϊκευμένη φιλοσοφική τροφή. Λοιπόν, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι γύρω εκεί στο ιερό γινόταν και ένα οικονομικό παιχνίδι. Βέβαια. Λοιπόν, και οι Λύοι που ήρθαν κάτω τον 12ο αιώνα και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, είχαν και αυτό στο μυαλό τους. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν ήθελαν να το αφήσουν, ούτε και οι Πισάτες. Όμως τα πράγματα και η ιστορική εκδοχή εν τέλει δικαίωσε τους Ηλίους, δικαίωσε τους σημερινούς αμαλιαδιώτες. Έτσι, τους αμαλιαδέους, όπως τους λέμε. Είστε πολύ παραστατικός και πραγματικά είστε πηγή αστήρευτης γνώσης. Έτσι λοιπόν θα σας ρωτήσω, πότε ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα, κύριε Νάτση? Οι ιστορικές αναφορές λένε για το 776 π.Χ. Ισχύει αυτό?
ισχύει πάλι κατά 90%. Μάλιστα. Το υπόλοιπο 10%, κύριε Νάτση. Λοιπόν, η ιστορική έναρξη των αγώνων, η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έρχεται πολύ παλιά. Δεν μπορούμε να τη βρούμε. Okay. Έρχεται πολύ πριν και από το 1200. Α, πάει τόσο πίσω. Βεβαίως. Γύρω στο 1104 γίνεται μια πρώτη στάση των Ολυμπιακών Αγώνων με τελευταίο διοργανωτή τον Όξυλο τον Αιτωλό. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχουμε αναφορές μέχρι το 884. Οπότε φτάνουμε στο 884 όπου ο Ήφητος, ο βασιλιάς της Ήλιδας, λοιπόν, επειδή η περιοχή του μαστίζεται από δεινά διάφορα, από πεινά, από αρρώστιες και από εχθροπραξίες μεταξύ τους, πήγε απέναντι στο μαντίο των αδελφών και ρώτησε το μαντίο των αδελφών τι πρέπει να κάνει για να σωθεί η περιοχή, ναι, από όλη αυτή την μάστιγα, την τριπλή μάστιγα. Ναι. Και το μαντίο των αδελφών δεν του είπε φτιάξε σχολεία, φτιάξε νόμους, φτιάξε... Του λέει Ολυμπιακών Αγώνα ανανεώσεστε. Άκου να δεις. Και επειδή ξέρουμε ότι οι αρχαίοι μας δεν τολμούσαν να παρακάμψουν τις βουλές του μαντίου των αδελφών, είμαστε σίγουροι ότι οι αγώνες ξεκίνησαν. Μάλιστα, η σιγουριά μας δίνεται και από κάτι άλλο. Ο Ήφητος τότε, μαζί με τον Κλεοσθένη της Πίσας, έτσι, και μαζί και με τον Λυκούργο της Σπάρτης, μαζεύτηκαν και έφτιαξαν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ιστορικά, την πρώτη διεθνή συνθήκη που υπάρχει. Δηλαδή, έφτιαξαν πάνω σε ένα δίσκο, χάραξαν τους όρους της συνθήκης, ότι ξαναξεκινούμε τους αγώνες. Λοιπόν, τους ξαναξεκινούμε, οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στο Δία, και πάρα πολλά, τους αναλαμβάνουν οι Ηλίοι, δηλαδή η Ήλιδα. Η Ήλιδα. Ενώ οι Πισάτες αναλαμβάνουν τους άλλους αγώνες, τους γυναικείους, τα Ηραία, έτσι. Ο Ηρακλής είναι ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός όλης αυτής της υπόθεσης, και 10 περίπου όρους που έχει αυτή η συνθήκη, ο καλύτερος εκ των οποίων είναι η Εκεχηρία. Εκεί πάνω γράφτηκε και η Εκεχηρία ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά τους αγώνες, και κατά τη διάρκεια των αγώνων όλοι να κινούνται απρόσκοπτα χωρίς να έχουν πρόβλημα να έρθει ο ένας από τη μια πόλη στην άλλη. Παύση πολέμων και τα σχετικά. Αναφέρατε τις γυναίκες και θέλω να περάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, μια και το αναφέρατε με τους Πισάτες ότι διοργάνωναν αυτοί τους γυναικείους αγώνες, και να ανοίξουμε λοιπόν το κεφάλαιο γυναίκες και Ολυμπιακούς Αγώνες. Έρχομαι στο σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν του χρόνου στο Παρίσι. Το Ολυμπιακό κίνημα δηλώνει περήφανο, και ορθά δηλώνει περήφανο, για το 50-50, την ίση δηλαδή αριθμητική συμμετοχή ανδρών και γυναικών αθλητών. Διανύσαμε πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια για να επιτευχθεί αυτή τη ισότητα στον αθλητισμό. Αν θυμηθούμε πώς αντιμετωπίστηκαν οι γυναίκες μερικές δεκαετίες πίσω, οι πρώτες γυναίκες μαραθωνοδρόμοι που τις τράβαγαν να βγουν έξω από το δρόμο για να μην σταματήσουν να τρέχουν, ή ακόμα στην αρχαιότητα, στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου οι γυναίκες κινδύνευαν με θανάτωση αν έμπαιναν στο στάδιο την ώρα που γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πασίγνωστη η περίπτωση βέβαια της Καλυπάτερας. Αλήθεια, κύριε Νάτση, δεν είχαν ουδεμία σχέση οι γυναίκες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας, το πιο σημαντικό γεγονός εκείνων των χρόνων? Ναι, θα το απαντήσουμε γρήγορα τώρα αυτό. Αφήσαμε μια μικρή εκκρεμότητα στην προηγούμενη ερώτηση. Πείτε μου. Ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 884, αλλά δεν καταγράφονταν οι Ολυμπιονίκες. Οι Ολυμπιονίκες άρχισαν να καταγράφονται το 776. Γι' αυτό αυτή η χρονολογία θεωρείται χρονολογία έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, καλά κάνετε και το λέτε. Μάλιστα, ο πρώτος καταγεγραμμένος Ολυμπιονίκης είναι, ιστορικά είναι, ο Κόρυβος ο Ηλίας, ο οποίος νίκησε στο στάδιο, το οποίο ήταν και το μοναδικό άθλημα για 13 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Okay. Πάμε τώρα στις γυναίκες. Οι γυναίκες πράγματι υπήρχε ένας απαράδεκτος κανονισμός. Απαγορεύονταν οι γυναίκες και να λάβουν μέρος και να τους παρακολουθήσουν τις αγώνες. Δεν μπορούσαν να περάσουν τον ποταμό, τα ξέρετε καλύτερα. Ακριβώς. Ναι. Ούτε τα δύο ποτάμια εκεί, τον Κλαδαίο και τον Αλφαίο, απαγορεύονταν να περάσουν οι γυναίκες. Όποια γυναίκα συλλαμβάνονταν, θα την έπαιρναν και την πέταγαν δίπλα από το τυπέον όρος, και βέβαια έχανε τη ζωή της, ήταν πολύ ψηλά. Αυτή την απαράδεκτη προφανώς και τον απαράδεκτο κανονισμό που αμαυρώνει το μεγάλο οικοδόμημα των Ολυμπιακών Αγώνων, την παραβίασε η Καλλιπάτρια, όπως ξέρουμε, γιατί εκεί πήγε το γιο της. Ποιον?
Τον Πισίδωρο. Τον Πισίδωρο, ο οποίος επειδή πέθανε ο πατέρας του, ο Καλλιάνακτας, τον προπόνησε αυτή και τον πήγε. Αυτή. Α, τον προπόνησε η Καλλιπάτρια ίδια τον γιο της. Άκου να δεις. Βέβαια. Και τον πήγε μάλιστα στην Ολυμπία. Μάλιστα έπρεπε τουλάχιστον ένα μήνα πριν να πάει ο αθλητής να προπονηθεί και να μάθει. Και μεταμφιεσμένη σε άντρα, έκανε τον παιδοτρίβη όσο καιρό ο γιος της προπονείται στην αρχαία Ολυμπία. Στη συνέχεια τον έβαλε μέσα. Και καθόταν στα έδρανα εκεί των προπονητών, ας πούμε. Αλλά όταν νίκησε ο γιος της, αυτή πετάχτηκε στον αέρα. Ναι, ναι. Πέρασε το διάζωμα εκεί που έπρεπε να περάσει. Πιάστηκε ο χιτώνας της και εκεί κατάλαβαν όλοι τη γυναικεία της φύση και αποφάσισαν να την σκοτώσουν. Αλλά όταν πήγε και άρχισε την απολογία της, ότι έχω τον πατέρα μου, το Διαγόρα, Ολυμπιονίκη, και έχουμε τα αδέρφια μου, το Δαμάγιτο, τον Ακουσίλαο και το Δωριέα. Μάλιστα σε εκείνη την Ολυμπιάδα είχε έρθει και ο ανιψιός της. Ο Ευκλής, ο γιος της αδερφής της, Φερενίκης. Εκεί οι Ελλανοδίκες έκατσαν ακίνητοι. Ναι. Οι Άλτης ήταν γεμάτοι από τα αγάλματα των αδερφών της και του πατέρα της. Και σου λέει μπορεί να τη σκοτώσουμε τώρα αυτή με τόσους Ολυμπιονίκες που έχει. Οπότε είναι η μοναδική ουσιαστικά καταγεγραμμένη γυναικεία παρουσία μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας. Ή υπήρχε κάποια άλλη σχέση γυναικών με το Ολυμπιακό κίνημα? Υπήρχε ένα παράθυρο. Υπήρχε ένα παράθυρο. Για πείτε το. Οι έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι, το ιερατείο, ήθελαν με κάποιο τρόπο να βάλουν και κάποιους ανθρώπους να είναι νικητές που να μην μπαίνουν μαζί με τους αθλητές. Mm-hmm. Γιατί αυτοί μετά έδιναν και χρήματα στο ιερατείο και στο ιερό γενικώς. Χρήματα από τα οποία κινείται η όλη διαδικασία. Η χορηγή της εποχής, ας το πούμε. Ναι, ναι. Και ήταν χορηγή γιατί όταν ο άλλος έχει κερδίσει, έχει πάρει τον Ολυμπιακό κόκκινο, εύκολα αν έχει λεφτά δίνει και κάτι στο ιερό. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν λοιπόν ένα παράθυρο φτιάξει το ιερατείο της αρχαίας Ολυμπίας, όπου μπορούσε να βγει κάποιος Ολυμπιονίκης, όχι αν έτρεχε ο ίδιος πάνω σε ένα άλογο ή σε ένα άρμα, αλλά αν ήταν απλώς ιδιοκτήτης. Έτσι λοιπόν, αρκετοί άντρες που δεν είχαν τη δυνατότητα να γίνουν αναβάτες ενός αλόγου, αλλά απλά ιδιοκτήτες, έγιναν Ολυμπιονίκες. Ο Ιέρον, ας πούμε, της κάτω Ιταλίας και άλλοι. Έτσι έγινε και με κάποιες γυναίκες. Πολύ ενδιαφέρον. Η Σπαρτιάτισσα λοιπόν, η Κινίσκα, η αδελφή του Αγισίλαου, πήγε και έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες. Το 396 στην 96η Ολυμπιάδα, 396 π.Χ. και βγήκε στο τέθρυπο Ολυμπιονίκης, και πράγμα που κατάφερε και την επόμενη Ολυμπιάδα. Ούσα ιδιοκτήτρια. Ούσα ιδιοκτήτρια, δεν έλαβε μέρος, αλλά τελικά όμως Ολυμπιονίκης. Χαρακτηρίστηκε έτσι. Άκου να δεις. 30 χρόνια μετά μια άλλη Σπαρτιάτσα, η Ευρυλαιονής. Επίσης Ολυμπιονίκης. Όμως λίγα χρόνια μετά εμφανίστηκε και μία από τη Μακεδονία, μια άλλη κοπέλα, η Βελιστύχη, η οποία νίκησε και αυτή σε δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Οπότε βρέθηκε αυτός ο τρόπος να παρακάμπτουν τον κανονισμό απαγόρευσης των γυναικών και να γίνονται Ολυμπιονίκες έτσι κάποιες γυναίκες. Αναφέρονται και κάποιες άλλες, αλλά δεν είμαστε πολύ σίγουροι, μπορώ να φέρω τα ονόματά τους, δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι πράγματι συμμετείχαν, πράγματι νίκησαν κτλ. Είναι η Θεοδότα, είναι η Τιμαρέτα, είναι η Κασία Μνασιθέα, είναι από την Ηλία αυτές, καθώς και μια άλλη, η Βερενίκη, η Βήτα της Αιγύπτου. Αναφέρονται και αυτές οι γυναίκες, δεν μπορώ εγώ προσωπικά να τις... Να τις επιβεβαιώσετε, να τις κατοχυρώσετε. Είστε πάρα πολύ παραστατικός. Θέλω να περάσουμε τώρα σιγά σιγά στη μοντέρνα εποχή, στη σύγχρονη εποχή, να το πούμε έτσι. Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 είναι λίγο πολύ γνωστή. Εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε κάνει πρόσφατα ειδική εκπομπή με τον πρόεδρο του Παλαινίου Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξη Αλεξόπουλο, ο οποίος μας ανέφερε για όλο το ιστορικό του περίφημου συνεδρίου στο Παρίσι, όπου αποφασίστηκε η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, προκειμένου το 1896. Αλλά και για την εμπλοκή των ανθρώπων του, όπως ο Βακέλας, ο Φωκιανός και άλλοι. Εγώ θέλω μαζί σας όμως, κύριε Νάτση, να μιλήσουμε για τις προσπάθειες αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν πολύ πριν τις πρωτοβουλίες του Ντε Κουμπερτέ. Έχω σημειώσει από το βιβλίο σας μερικές από αυτές τις προσπάθειες και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Επτάνησα. Τι σχέση είχαν τα Επτάνησα με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε Νάτση?
Τα Επτάνησα είναι μια περιοχή, όπως ξέρετε, που για πολλά χρόνια είναι το κρατήτο. Ναι, ξέρετε, τα Επτάνησα μας ακούνε, οπότε θα τους ενδιαφέρει σίγουρα τους έτσι, ακροατές μας εκεί να γνωρίζουν τη σχέση που έχουν με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολύ ωραία και τους χαιρετούμε και αυτούς, έτσι, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μέχρι τα νύχια. Από την Κέρκυρα μέχρι κοντά τους δικούς μας απέραντι από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, στα Επτάνησα το 1797 ήρθαν οι Ιακωβίνοι από τη Γαλλία. Ποιοι ήταν αυτοί οι Ιακωβίνοι? Ήταν αυτοί που έθρεψαν ιδεολογικά τη Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα. Κατέλαβαν λοιπόν οι Γάλλοι τα, σε εισαγωγικά, τα Επτάνησα και στην Κεφαλονιά ιδρύουν ένα σύλλογο, τον Ιακωβίνιο Συνταγματικό Σύλλογο Κεφαλονιάς. Έτσι. Που ιδρύθηκαν, βέβαια ιδρύθηκαν και παραρτήματα και στην Κέρκυρα κτλ. Αυτός ο σύλλογος με την ίδρυσή του μιλάει για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Προσέξτε, 1797. Βέβαια οι Γάλλοι το 1799 τη χάσανε την υπόθεση και την ανέλαβαν, δηλαδή χάσανε την κυριαρχία και την ανέλαβαν οι Τούρκοι μαζί με τους Ρώσους μέχρι το 1807, όπου εκεί ξανααναλαμβάνουν οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι, που στο τέλος αναλαμβάνουν οι Εγγλέζοι τα πράγματα και οι οποίοι μας δίνουν τα Επτάνησα μετά το 1864 με τον Γεώργιο τον Βασιλιά. Τα δώσανε πρίκα. Ναι. Έτσι ήρθαν σε εμάς. Όμως, ο συνταγματικός, Ιακωβίνιος Συνταγματικός Σύλλογος παραμένει ακόμα και σήμερα και στα αρχεία βλέπουμε ότι είχαν ως όρο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεγάλα, τρομερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, έρχεται ως κομμάτι του διαφωτισμού η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ως κομμάτι, βέβαια στην Ελλάδα δεν είχαμε δυστυχώ διαφωτισμό. Καλά, τότε ήμασταν σε βαθιά τουρκοκρατία. Και μια και λέμε τουρκοκρατία, να πούμε και για... Και γιατί εκείνη την περίοδο λοιπόν της τουρκοκρατίας, το 1733 συγκεκριμένα, ο θεατρικός συγγραφέας Πιέτρο Μεταστάζιο έγραψε την Ολυμπιάδα. Τι σχέση μπορούμε να φανταστούμε, αλλά πείτε μας εσύ τι σχέση είχε αυτός ο Ιταλός με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ποια ήταν η σχέση του προσωπική με το Ρίγα Φεραίο, κύριε Νάτσε? Λοιπόν, ο Πιέτρο Μεταστάζιο πήρε και αυτός μέσα από την όλη διαδικασία του διαφωτισμού, διάβασε για την αρχαία Ελλάδα, διάβασε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον ενθουσίασε το κλαίος των ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων και έγραψε ένα θεατρικό έργο το οποίο λεγόταν Ολυμπιάδα. Λοιπόν, το εξέδωσε τότε, το 1733. Φανταστείτε τι χρόνια είναι που δεν υπήρχε σχεδόν τυπογραφία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Ρήγας Φεραίος βρήκε αυτό το έργο και το μετέφρασε στα ελληνικά. Το μετέφρασε και το εξέδωσε μαζί με άλλα δύο έργα. Το εξέδωσε ως μια εκλογική Και μιλάμε για μια εποχή τότε που βαθιά τουρκοκρατία και βαθιά γραμματοσύνη, έτσι δεν είναι? Βεβαιότατα. Μια εκδοτική τριλογία εξέδωσε τότε ο Ρήγας Φεραίος, που λεγόταν Ηθικός Τρύπους. Έτσι. Δημοσίευσε την Ολυμπιάδα μαζί την Βοσκοπούλα των Άλπαιων, έτσι, και τον πρώτο ναύτη. Λοιπόν, αυτό το έργο παίχτηκε με την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, παίχτηκε για πρώτη φορά το 1836. Προσέξτε τι ιστορικό υλικό υπάρχει το 1836 στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος εκεί στην Αθήνα, έτσι, στις πρώτες παραστάσεις του κρατικού θεάτρου. Παίχτηκε επίσης στην Αθήνα το επόμενο έτος, το 1937. Το 1938 παίχτηκε στη Σύρο. Το 1940 και το 1958 στην Αθήνα. Κοιτάξτε δηλαδή τι έχει συμβεί. Άρχισαν οι Έλληνες να έρχονται σε επαφή με την ιστορία, ιστορία τους, Ολυμπιακή ιστορία τους και κληρονομιά. Για την ιστορία λίγο να πω ότι το έργο αυτό ξαναπαίχτηκε το 1971 στο Θέατρο της Δευτέρας, όπου την μία από τις ηρωίδες του έργου, την Αριστεία, την έκανε η Μαρία Μοσχολιού, η προθιέρια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα. Και το έργο αυτό ξαναπαίχτηκε, έτσι, στο Θέατρο της Κυριακής πλέον, το Μάρτιο του 2018, πριν 5 χρόνια.
αυτό το έργο. Είναι, έρχεται από τόσο μακριά, από τον Ιταλό Αβά, τον Πιέτρο Μεταστάζιο. Πάμε σε μια άλλη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιάννης Κολέτης, Κυρινάτσε. 1835. Θέλησε, ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο Γιάννης Κολέτης, mm-hmm. θέλησε όταν ενηλικιώνοτο ο Όθωνας να κάνει μια γιορτή για την ενηλικίωσή του. Ίδρυσε λοιπόν Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί στην περιοχή κοντά στα Ανάκτορα, όμως δεν πέτυχαν αυτοί οι αγώνες. Δεν ήτανε... Τους ονόμασε έτσι, Ολυμπιακοί Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακοί Αγώνες. Βέβαια η αντιβασιλεία, η γερμανική αντιβασιλεία δεν τα καλοείδαν με καλό μάτι αυτά τα πράγματα του Κολέτη. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι τα σαμποτάρισαν και λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν πέτυχαν οι αγώνες, αλλά οι εφημερίδες έγραψαν, είμαι και πρόχειρος, αλλά ο χρόνος δεν μας φτάνει. Ισχύει. Να πούμε και τι γράφανε και οι εφημερίδες εκείνη την εποχή, ότι τη μια μέρα θα τρέξουν, την άλλη μέρα θα δείξουν οι αθλητές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν πολύ επιτυχής σε αυτοί οι αγώνες, όμως είναι η πρώτη έμπρακτη προσπάθεια. Και πρέπει ιστορικά να το αναφέρουμε γιατί μετά το 1800, για να φτάσουμε το 1896, να περάσουν άλλα 60 χρόνια. Βέβαια. Μια ζωή ολόκληρη. Και μια ξεχωριστή περίπτωση που θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πυριώτες που μας ακούνε και βρίσκονται 35 χιλιόμετρα μακριά από το στούντιό μας, είναι η περίπτωση των Λέτρινων. Θα μας πείτε σχετικά, κύριε Νάτσε. Να χαιρετήσουμε και αυτούς τους φίλους μας. Τους πυριώτες μας. Βέβαια, που έχουν μεγάλο πάθος, έχουν γνωρίσει αρκετούς, μεγάλο πάθος για αυτή την υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, άλλωστε είναι ηλιακή υπόθεση. Βέβαια, ηλιακή. Λοιπόν, το 1838 το Δημοτικό Συμβούλιο των Λετρίνων, του Δήμου Λετρίνων, αποφάσισε την 25η Μαρτίου να κάνει αγώνες. Πότε είπατε το 1838. 1838. Ναι. Τόσο πίσω κι αυτή. Τόσο πίσω. Επίσης στην περιοχή πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν μαγαζιά, ξενοδοχεία με αντίστοιχες πινακίδες μπροστά. Έχω το ξενοδοχείο. Να σημειώσουμε ότι. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Λέτρινων πλέον υπάγεται στο Δήμο Πύργου και γι' αυτό αναφερόμαστε στους φίλους μας, τους πυριώτες. Βέβαια. Και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν και εκεί Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν στοιχεία να μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε για την κατάληξη αυτής της επιθυμίας και αυτής της απόφασης. Όμως πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί αυτή η φλόγα και αυτό το γονίδιο, το ελληνικό γονίδιο, εκεί δεν αφήνει ήσυχους τους Έλληνες. Λοιπόν, όλοι θέλανε κάτι να κάνουν, ξεκινώντας από το Ρήγα, πηγαίνοντας στα Εφτάνησα, πηγαίνοντας στον Κολέτη και άλλες, υπάρχουν και άλλες προσπάθειες. Τώρα θα μας πείτε, είπατε φλόγα και θέλω να σας πω ότι για το θέμα της φλόγας, της Ολυμπιακής φλόγας, θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή και θα αναφερθούμε αναλυτικότερα, γιατί τα όσα διάβασα μέσα στο βιβλίο σας είναι εξαιρετικά, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πραγματευτούμε σήμερα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή για τη φλόγα. Τώρα θέλω να μας αναφέρετε για τις Ζάπιες Ολυμπιάδες, κύριε Νάτσι. Οι Ζάπιες Ολυμπιάδες. Καταρχάς να πούμε δύο κουβέντες για τον Ζάπα, τον Ευαγγέλη Ζάπα. Βεβαίως. Όχι τον Ευάγγελο, ο ίδιος ήθελε να λέγεται Ευαγγέλης. Α, Ευαγγέλης ήθελε να λέγεται. Δεν είναι υπηρώτης, αλλά σε κάποιο διάστημα ευρέθηκε στη Ρουμανία, στο Βρεσθένιο, όπου μαζί με τον αδερφό του τον Κωνσταντίνο κάνανε επιχειρήσεις αγροτικού περιεχομένου, πουλάγανε, αγοράζανε, νοικιάζανε, καλλιεργούσαν. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά για αυτούς οικονομικά, έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα. Και όπως ήταν η πρόθεση όλων αυτών εκείνη την εποχή που είχε απελευθερωθεί το ελληνικό κράτος, θέλαν κάπου να βάλουν τα λεφτά τους, να βάλουν αρκετά λεφτά για να μείνει και το όνομά τους. Mm-hmm. Ο Ζάπας λοιπόν είχε ακούσει από δύο αδερφούς, τον Παναγιώτη Σούτσο, που γράφανε, ήσαν συγγραφείς, τους αδερφούς Σούτσου, να μιλάνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πήρε αυτό, το βάλε στο τσεπάκι του και λέει: θέλω και εγώ να κάνω Ολυμπιακούς Αγώνες με τα δικά μου λεφτά. και έκανε πρόταση στο ελληνικό κράτος τότε. Δεν την άκουσαν με καλό μάτι. Ούτε αυτή τη φορά. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα ήθελε να κάνει αγώνες. Τι θέλει λέει να κάνει αυτό? Ας κάνουμε μια έκθεση προϊόντων και μηχανουργίας και τέτοια πράγματα. Και έτσι φτιάχτηκε το Ζάπιο, μέγαλο. Έτσι φτιάχτηκε το Ζάπιο. Mm. Όμως με διάφορες συνθήκες, οι οποίες δεν είναι της στιγμής, πρέπει να σας πω ότι έγιναν 4 Ζάπιες Ολυμπιάδες. Η πρώτη έγινε το 1850.
59. Mm-hmm. Η δεύτερη έγινε το 70. Η πρώτη βέβαια δεν εστέφθη υπό επιτυχία. Okay. Γιατί εντάξει, τα πράγματα δεν ήσαν και τόσο εύκολα, δεν υπήρχε εμπειρία. Μετά φτάνουμε στο 75, όπου εκεί εμφανίζεται μια άλλη μεγάλη μορφή, είναι ο Ιωάννης Φωκιανός. Έτσι. Και μετά η τελευταία Ζάπια Ολυμπιάδα είναι το 1889, όπου εκεί το ελληνικό κράτος έχει ξεχάσει πλέον σε εισαγωγικά να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις Ζάπιες Ολυμπιάδες αυτές, οι οποίες ονομάζονται Ολύμπια, έτσι. Ονομάζονται Ολύμπια. Εμείς τις λέμε Ζάπιες Ολυμπιάδες για να τις ξεχωρίσουμε από τις άλλες. Είχαν την επωνυμία Ολύμπια. Την τελευταία Ολυμπιάδα του 1889 ξέχασε σε εισαγωγικά το κράτος και ο Φωκιανός την έκανε μόνος του. Μάλιστα έφαγε όλα τα λεφτά από την πρίκα της αδερφής του της Καλλιόπης. Μάλιστα, για να μπορέσει να τις διοργανώσει. Ο Φωκιανός, ο οποίος ήταν μαθηματικός, έτσι, και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα για να τα βγάνει πέρα και πέθανε και πολύ άδοξα πριν το 1896, με έναν μηχανικό φτιάχνανε ένα δίσκο για τους αγώνες, κάτι πετάχτηκε και τον χτύπησε, αφόρμησε όπως λέμε η πληγή και πέθανε από αυτό και δεν πρόλαβε να δει τους αγώνες. Μάλιστα. Ξαναλέω, με τον κύριο Νάτσιο μπορούμε να μιλάμε ώρες, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν προλαβαίνουμε να πούμε σήμερα για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, κύριε Νάτσιο. Το είπατε και εσείς στην εισαγωγή μας. Σε λίγες μέρες συνταξιοδοτήσετε μετά από 39 χρόνια υπηρεσία στην εκπαίδευση. Πώς αισθάνεστε? Είναι η ελληνική χαρμολύπη. Ναι. Λοιπόν, σας νιώθω. Να σας πω κάτι. Υπάρχει χαρμολύπη από τη μία ότι φεύγω και θα κάνω και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Απ' την άλλη... Είναι όλα αυτά που πέρασε κάποιος, ας πούμε, τόσα χρόνια μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και πόσο μάλλον όταν αυτός ο εργασιακός χώρος είχε να κάνει με την ανατροφή παιδιών και ιδιαίτερα στο κομμάτι της φυσικής αγωγής. Είμαι σίγουρος ότι θα με στεναχωρήσει πολύ. Ναι. Σας το λέω με βεβαιότητα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γυμναστές που είμαστε σε επαφή με τα παιδιά που κλαίμε μαζί στην αποτυχία, που θριαμβολογούμε στην επιτυχία των παιδιών, που αγκαλιαζόμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουμε μια ειδική σχέση με τα παιδιά και παθαίνουμε στο τέλος ιδρυματισμό. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε και ξαναγυρνάμε εκεί σαν τον δολοφόνο. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν θα εγκαταλείψετε το χώρο της εκπαίδευσης, ειδικά το βιβλίο σας που έχετε συγγράψει και έχω μπροστά μου είναι ένας τρόπος ουσιαστικά εκπαίδευσης των νέων, οπότε την εκπαίδευση με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν τον αφήνετε ποτέ. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος, αλλά υπάρχει και μια παράλληλη δράση με το βιβλίο. Για πείτε μας. Έχω ήδη δημιουργήσει εδώ και χρόνια μια πολύ μεγάλη έκθεση φωτογραφικού και ιστορικού υλικού, η οποία τρέχει από πόλη σε πόλη. Ήδη και τώρα που είναι προολυμπιακή χρονιά θα κάνει καμιά δεκαριά παρουσίες σε πόλεις της Ελλάδος. Για πείτε μας σχετικά. Και εδώ, στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στην Κορινθία, πιθανόν και στην Ηλία. Πολύ ωραία. Σαν υπαίθριο, να το πούμε, σαν υπαίθριο μουσείο όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει ιστορικά δεδομένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι, την βάζουμε σε ιστορικό χώρο πιο πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά έρχεται ο επισκέπτης και μέσα σε μία ώρα περίπου μαθαίνει όλη τη σύγχρονη Ολυμπιακή ιστορία, γιατί είναι εξελικτικά τα ταμπλό που παρουσιάζουμε, το ένα δίπλα απ' το άλλο και με χρονολογική εξέλιξη. Και έρχεται ο θεατής, ο επισκέπτης, ξεκινάει από την αρχή, από το 1894, φτάνει μέχρι το 2020-21 και μαθαίνει τα πάντα. Παίρνει και, αν θέλει μετά, και το λευκομά του για να έχει δίπλα του την συνεχή... Α, συνοδεύεται η έκθεση με κάποιο λεύκομα. Ακριβώς. Ένα κινούμενο μουσείο θα το αποκαλούσα εγώ έτσι όπως το ακούω να το περιγράφετε. Το Ionion FM θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για να καλύψει τις εκθέσεις σας και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που αυτές οι εκθέσεις φέρουν ή επιφέρουν. Κύριε Νάτση, είπαμε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Θα τα ξαναπούμε και πρέπει να προχωρήσουμε στο κλείσιμο. Ήταν λοιπόν ο καθηγητής φυσικής αγωγής, μουσικός, συγγραφέας
συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο κύριος Αντώνης Νάτσιος. Κύριε Νάτσια, σας ευχαριστώ για αυτή την αθλητική, για αυτή την εξαιρετική αθλητική ιστορική εκπομπή. Όπως σας είπα, ανοίξατε λογαριασμούς με το Ionion FM και το Materiale Sportivo, γιατί το θέμα ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων συνεχίζεται. Εννοείται ότι συνεχίζεται. Εννοείται ότι θα τη συνεχίζουμε και εννοείται και για άλλους λόγους. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ αυτό το κανάλι που και τηλεοπτικά πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι και ο ίδιος βλέπω αλλά και μαθαίνω, λοιπόν, και ραδιοφωνικά βεβαίως, που έχει τέτοιες θεματολογίες στις εκπομπές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, να πω ότι θα συνεχίσουμε και πιθανόν και διαδραστικά, πιθανόν και από κοντά, για να έρθουμε σε επαφή με νέους ανθρώπους, διότι ο πολιτισμός, που είναι ο αθλητισμός ένα κομμάτι του πολιτισμού, είναι το κομμάτι που λείπει πάρα πολύ σήμερα από τον νέο κόσμο και δυστυχώς έχουν φτάσει τα πράγματα σε σημεία που δεν μπορούμε να μας αφήνουν αδιάφορους. Έτσι είναι. Πρέπει να γυρίσουμε λιγάκι πίσω, να ακουμπήσουμε τις ρίζες για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Έτσι είναι. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκουμε και τέτοιες πόρτες για να μπορούμε να τις ανοίγουμε και να διαλαλούμε τις μεγάλες αυτές ιδέες. Κύριε Νάτση, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ από καρδίας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ionion FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.